30 Οκτωβρίου του 2017. Ο Βασίλης Λαμπρινός υπογράφει τη σύμβαση για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Ηρακλείου με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 18 μήνες. Και ενώ σε 3 μήνες από σήμερα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο, την ίδια ώρα, μόλις το 45% περίπου του έργου έχει υλοποιηθεί. Έντονες είναι διαμαρτυρίες από τους κατασταματάρχες της Λεωφόρου Δικαιοσύνης, οι οποίοι πήραν τη σκυτάλη των σφοδρών αντιδράσεων από συναδέλφους τους σε είδηση ψαρομιλίκων και αρχή της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, όπου επίσης υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις στη τμηματική υλοποίηση του έργου ανάπλασης. Είμαστε στο Φλεβάρι, το έργο πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, όπως σας είχα πει. Γενικά όλο το έργο, το 18μηνο, σας το είχα πει και τότε στη συνεδρίαση, θα πάει περίπου 2-3 χρόνια. Έχει απαξιώσει το κέντρο όσον αφορά τους πολίτες του Ηρακλείου. Δεν θέλουν πλέον να κατέβουν στο κέντρο. Ενώ έχει περάσει όλο το χρονικό διάστημα που μας είχαν πει, δηλαδή σε λίγο θα φτάσουμε και τους 18 μήνες, οι οποίοι 18 μήνες ήταν για όλο το έργο, δηλαδή και για τη δικαιοσύνη και για την Evans και για τη 1821. Στη δικαιοσύνη και για άλλους λόγους, πιστεύω ότι θα το ξετρέξουν. Είναι και χειμώνας. Για άλλους λόγους, ποιους λόγους εννοείται? Εννοώ τις δημοτικές εκλογές. Πόσα συνεργεία δουλεύουν? Νομίζω ένα. Μόνο ένα συνεργείο? Εδώ στη δικαιοσύνη βλέπω τους ίδιους ανθρώπους, 4-5 ανθρώπους. Αισθητικά, νομίζω ότι αυτή η πολυχρωμία δεν είναι πολύ αρμονικά με το ιστορικό κέντρο. Με τίτλο «Άλλος κόσμος της δικαιοσύνης», ο Γιάννης Αναστασάκης περιγράφει το έργο ανάπλασης μέσω ανάρτησή σου στο Facebook, χωρίς όμως να δίνει απαντήσεις γύρω από τα χρονοδιαγράμματα. Ελπίζω σε σύντομο χρόνο να παραδοθεί ολόκληρη η λεωφόρος προς χρήση. Για τους υπόλοιπους δρόμους πιστεύω ότι το χρονοδιάγραμμα δεν θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Τώρα πως δεν θα γίνουν στην ώρα τους, αυτό το ξέρουμε τώρα. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Στην Evans που ήταν, ας πούμε, η υπογειοποίηση ήταν το εξής πράγμα. Η μία σύμβαση τελείωνε, αφήναν το έργο με κλειστό το δρόμο να αναλάβει μία άλλη εταιρεία. Ο δρόμος είναι 1,5-2 μέτρα και είναι 3 μήνες τώρα αυτό το πράγμα. Άρα εδώ πέρα στη δικαιοσύνη τι βλέπετε? Είπα, ρυθμούς χελώνας. Ο χελώνα είναι γρήγορη. Πιστεύω ότι είπα Δεκέμβριο και να δούμε. Και όλα αυτά με φόντο το κυκλοφοριακό, το μεγάλο αγκάθι στη στάθμευση και τις χιλιάδες κλήσεις για παράνομη στάθμευση. Βεβαιώσεις παραβάσεων παράνομης στάθμευσης είναι περίπου 24.000. Επίσης μελετάει η Δημοτική Αρχή το γεγονός να κλείσει εντελώς το κέντρο από τα λεωφορεία και τα οχήματα πρώτης ανάγκης, από το σταυρό της πόλης, από τη δικαιοσύνη. Θα μελετηθεί. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και θα έχει πρόβλημα και η αγορά του Ηρακλείου, πέρα από τη μεγάλη ταλαιπωρία που θα υφίστανται οι Ηρακλειώτες κατά την πρόσβασή τους στο κέντρο.